Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το ΚΚΕ δεν λογαριάζει τις δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, είναι λογικό, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται το Σάββατο, η πορεία από την Πάτρα στην Αθήνα με 100 φορείς συμμετοχή σε αυτή την πορεία και μπαίνουν και σωματεία, συνδικάτα και στην Αθήνα με βασικά αιτήματα πέρα από αυτά τα εργασιακά, μπαίνουν και τα θέματα της αποκατάστασης από τις ζημιές που υπέστησε ο λαός της Αττικής και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη διαδήλωση εδώ στην Αθήνα. Διαβάσατε προηγουμένως την ανακοίνωση του ΚΚΕ, του γραφείου τύπου. Πάμε να μας πείτε τώρα σε σχέση με τις καταστροφές. Για το τι έγινε. Σε σχέση με, χιονόπτωση. Πραγματικά είναι υποκριτικές οι συγγνώμες. Βάλτε τα μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτή την ειλικρινή συγγνώμη. Ξέρετε, από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε, λέει, το φιλότιμο. Δεν μπορεί μετά από κάθε έγκλημα η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, διαχρονικά θα έλεγα, όλες οι κυβερνήσεις, με ένα συγγνώμη να ξεμπερδεύουν. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ακόμα και αν επικαλείσαι την κλιματική αλλαγή, ακόμα και αν επικαλείσαι πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, είσαι υποχρεωμένος εκ των προτέρων να πάρεις μέτρα, να θωρακίσεις το κρατικό μηχανισμό, να ενισχύσεις τις δομές πολιτικής προστασίας, την πυροσβεστική, να ενισχύσεις με επιπλέον προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, με επιπλέον μέσα πολιτικής προστασίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες. Το χειμώνα πνίγεσαι, καταστρέφεις από το χιονιά, το καλοκαίρι καίγεσαι από τις πυρκαγιές, το περασμένο καλοκαίρι κάει και το 10% του δασικού πλούτου της χώρας. Η μισή έβοια. Πάλι συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Δεν ξεμπερδεύεις έτσι εύκολα με ένα συγγνώμη. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, που τον ακούσαμε και προηγουμένως στη δήλωσή του, ότι επιρρύπτει σαφέστατες ευθύνες στον παραχρησιούχο. Τι είναι αυτό όμως που δεν μας είπε? Δεν μας είπε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία, που είναι νομοθεσία όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μετατρέψει τους οδικούς άξονες, τους μεγάλους οδικούς άξονες, σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα που το πληρώνει ο λαός διπλά και τρίδιπλα με τα διόδια. Και παρόλα αυτά είχαμε αυτά τα φαινόμενα που ζήσαμε σήμερα εδώ. Μας είπε ο Πρωθυπουργός, εξαγοράζοντας τη σιωπή των ταλαιπωρημένων ανθρώπων στην Εθνική Οδό, στην Αττική Οδό, για αποζημιώσεις στους εκλοβισμένους με αυτό το διχίλιαρο. Αυτό δεν ήταν θετικό, πιστεύετε? Γίνεται για πρώτη φορά. Γίνεται πρώτη φορά. Γιατί όμως? Το είπε ο Πρωθυπουργός. Το εντάσσει μέσα στη σύμβαση. Αναφέρεται μέσα στη σύμβαση. Τι είναι αυτό όμως που δεν είπε? Ότι οι αποζημιώσεις λέγεται ότι δίνουν μια φτηνότερη διέξοδο στην εταιρεία απέναντι στις αγωγές. Ναι, αλλά μπορούν οι ιδιώτες μετά να προσφύγουν. Αυτό δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι νομικός. Αυτά τα οποία ακούγονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ελάχιστα. Ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα με το διχίλιαρο. Ότι εάν εγώ άφησα λίγο πριν το αυτοκίνητό μου και μπήκα με το δικό σας μέσα. Ναι. Εγώ τίποτα. Εσείς. Κάποιοι που πάνε με αυτοκίνητα εταιρεία θα τα πάρει εταιρεία. Προκύπτουν πολλά ζητήματα. Εδώ δεν θα κάνουμε, δεν αποκλείουμε ούτε το ρόλο του detective, ούτε μπορούμε να ξέρουμε πώς μπήκαν, πώς βγήκαν κτλ. Κρατάμε την ουσία. Στην Αττική Οδό. Αλλά αυτά τα χρήματα που λέτε, πέρα από το ότι έχει την πονηριά μέσα σε σχέση με τις αγωγές, είναι ελάχιστα μπροστά στα δεκάδες εκατομμύρια που έδωσε ο ελληνικός λαός στις εταιρείες για διαφυγόντα κέρδη λόγω μείωση τη κίνηση στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά αναδεικνύει όμως και κάτι άλλο, ότι όλα υποτάσσονται στη λογική κόστους ωφέλους. Αυτό αποδείχτηκε. Η εταιρεία λοιπόν έπαιξε παιχνίδι σε βάρος ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Αυτό λέτε, ότι έπαιξε παιχνίδι. Έπαιξε παιχνίδι. Και έχει την πλήρη κυβερνητική κάλυψη. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Μίλησε για τις διακοπές ρεύματος και ότι πήραμε ένα μάθημα από την ίδια. Ένα λεπτό. Γιατί να έχει την κυβερνητική κάλυψη? Το κόστος το πολιτικό το υπομίζεται η κυβέρνηση. Δεν το υπομίζεται ούτε καν η Αττική Οδός, και που μπορεί να μην ενδιαφέρει. Λοιπόν, γιατί να έχει την κυβερνητική κάλυψη στο να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες συμπολίτες μας? Γιατί η παράδοση
κοινωνικών αγαθών, όπως είναι της παιδείας, όπως είναι της υγείας, όπως είναι του φυσικού πλούτου, των δρόμων κτλ., είναι βασική στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων. Από τη στιγμή που επιλέγεις να παραδώσεις τους αυτοκινητόδρομους, όπως τη φύση, τα βουνά, τα δάση κτλ. Σε ιδιώτες, είναι λογικό ότι όλες αυτές οι συμβάσεις ευνοούν τους ιδιώτες. Αν θέλετε, ο αναπτυξιακός νόμος που ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή δίνει προκλητικά προνόμια και κίνητρα μέσα από αφοροαπαλλαγές στο μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο για να δράσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τους ευνοούν για τα κέρδη, αλλά για να παίξουν παιχνίδια, όπως είπατε, εσείς είπατε ότι έπαιξε παιχνίδια, δικαιοδός. Βεβαίως, διότι το διχίλιαρο που λέτε ότι που έδωσε η κυβέρνηση, έτσι, ουσιαστικά ήταν μια μορφή εξαγοράς της σιωπής. Είναι παιχνίδι. Η εξαγορά της σιωπής με ένα διχίλιαρο. Διότι δεν εξαργυρώνονται όλα με ένα διχίλιαρο, ούτε πεντοχίλιαρο, ούτε δεκαχίλιαρο σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό, ότι ουσιαστικά καλύπτει την εταιρεία μέσα από την διαδικασία των αγωγών που δεν ξέρουμε τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Από αυτή την άποψη λέω ότι η κυβέρνηση έχει καταρχήν την πολιτική ευθύνη, δεν το συζητάμε αυτό, όπως και όλες οι κυβερνήσεις έχουν τις πολιτικές ευθύνες για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη χώρα, έτσι, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, ξεκινώντας από το Μάτι, ξεκινώντας από την Μάτρα της Αττικής και φτάνοντας μέχρι σήμερα με αυτό που ζήσαμε. Θα αποδοθούν όμως οι πολιτικές ευθύνες, εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ζητηθούν παραιτήσεις? Θα παραιτηθεί ένας υπουργός, θα έρθει στη θέση του κάποιος άλλος. Μα επί της ουσίας έτσι έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένας υπουργός στη θέση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, έφυγε μέσα στα πλαίσια βέβαια του ανασχηματισμού, ήρθε ένας νέος υπουργός. Η πολιτική όμως που ακολουθείται στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι ο ίδιος. Είναι κυβερνητική επιλογή, είναι στρατηγική επιλογή να αποδομηθούν οι δομές πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, όταν είναι να ενισχυθεί το επιχειρηματικό κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ άμεσα. Πάρα πολύ άμεσα. Αναπτυξιακός νόμος. Θα πάρουν 11 δισεκατομμύρια ευρώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι για την πράσινη ανάπτυξη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη στον χώρο του τουρισμού και πάει λέγοντας. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν ζητάει ο λαός να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνηση μόκο, κουβέντα. Όταν λέμε για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κουβέντα η κυβέρνηση. Εκεί δεν υπάρχουν αντανακλαστικά. Εδώ λέμε για επανέρχομαι όμως για τις διακοπές ρεύματος, διότι και εδώ είναι προκλητική η στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που λέει ότι πήραμε το μάθημα από τη Μηδία. Αλλά αυτό που δεν μας είπε είναι ότι χιλιάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, αναξιοπαθούντες, έμειναν ξανά χωρίς ρεύμα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Και αυτό είναι ως αποτέλεσμα και των παλαιωμένων δικτύων του ΔΔΕ, της υποστελέχωσης χωρίς μόνιμο προσωπικών των συνεργείων της. Και πάει λέγοντας, αυτό είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας. Δηλαδή, όλα έχουν ένα κόστος. Οι πολιτικές επιλογές, η κυβέρνηση έχουν κόστος τέτοιο. Να ταλαιπωρείται και να εγκληματεί η κυβέρνηση σε βάρος. Πέρα από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, που έχετε κάθε λόγο να λέτε αυτά που λέτε, έχουμε όμως και ένα άλλο ζήτημα. Έχουμε την περιφέρεια, έχουμε τους δημάρχους. Αυτοί τι έκαναν όλοι? Άλλη αμαρτωλή ιστορία. Τι έκαναν? Καταρχήν να πω το εξής, ότι ο ένας επιρρύπτει την ευθύνη στον άλλον. Η κυβέρνηση επιρρύπτει την ευθύνη στην περιφέρεια. Και αυτό γίνεται διαχρονικά. Η περιφέρεια, ο κ. Φατούλης λέει ότι εγώ έκανα ό,τι περούσα από το χέρι μου. Οι δημάρχοι λένε, ο Δήμος Αθηναίων λέει, φταίει η περιφέρεια και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ βολική, να το πω έτσι, στάση όλων, ο ένας να επιρρύπτει την ευθύνη στον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα και οι τρεις έχουν τις ευθύνες. Γιατί και οι τρεις έχουν αποδεχτεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η πολιτική προστασία. Και οι τρεις έχουν αποδεχτεί τη μείωση, τη συρρήκνωση της χρηματοδότησης τοπική αυτοδιοίκηση, που σημαίνει ότι δεν έχω προσωπικό, δεν έχω μέσα, δεν έχω πόρους να δράσω σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ο καθένας όμως δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Προφανώς ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τώρα, να το βάλουμε στο ζύγι, περισσότερο ή λιγότερο γύρω. Λέω ότι είναι ένας ενίος μηχανισμός, είναι ένα ενίο κράτος, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη. Άλλωστε αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους δήμους και τις περιφέρειες, έτσι. Δομικά έτσι είναι: κυβέρνηση, περιφέρεια, κεντρικό κράτος, περιφέρεια και δήμη, που λειτουργούν με ένα ενίο τρόπο.
Άρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι δρώ ενία, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχω ευθύνες ή ο ένας προσπαθεί να επιρρύψει την ευθύνη στον άλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως υλοποιείται μια πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία του λαού και την περιουσία του ως κόστος. Και ξέρετε, η πολιτική προστασία δεν είναι ένα επικερδές σπορ. Δεν πάνε οι ιδιώτες, δεν επενδύουν, γιατί ακριβώς δεν έχουν άμεσα κέρδη μέσα από αυτή την ιστορία. Άρα είναι προτιμότερο για μια κυβέρνηση που έχει στρατηγική επιλογή να στηρίξει το ιδιωτικό κεφάλαιο, να απαξιώσει τέτοιους τομείς όπως είναι η πολιτική προστασία, άρα και η προστασία του λαού. Έτσι. Σε αντίθετη περίπτωση όμως βλέπουμε, όπως είναι με την υγεία και την πανδημία που ζει ο λαός μας, ενώ όλοι συντείνουν στην άποψη ότι πρέπει να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι, ότι θα πρέπει, ας το πούμε, να αποφορτιστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τόσο πολύ κόσμο κτλ. Ότι θα πρέπει να γίνονται δωρεάν τεστ, δωρεάν PCR κτλ. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιμένει να μεταθέτει την ευθύνη στο λαό, στο όνομα της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή βλέπετε ότι και πνίγεται ο λαός και καταστρέφεται καθημερινά, μειώνεται το εισόδημά του, ακρίβεια. Ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα και προβλήματα. Και την ίδια στιγμή δεν εγγυάται κανένας τη ζωή, την ασφάλεια, την υγεία των εργαζομένων. Αυτή η πολιτική λοιπόν δεν σηκώνει ανατροπή. Κατά την άποψή μας, ναι. Εσείς δηλαδή συμφωνείτε με αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, προώρες εκλογές? Σε μια, όταν η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, τις εξελίξεις τις παρακολουθούμε όλοι. Όπως είπατε αρχικά, είμαστε πανέτοιμοι για μια εκλογική αναμέτρηση. Το ΚΚΕ δικαιώνεται καθημερινά. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιβεβαιώνεται σε πάρα πολλά ζητήματα. Απευθυνόμαστε στο λαό. Είμαστε σε θέση μάχης και σε θέση πολέμου. Αλλά να σας πω και κάτι. Μπορεί μια εκλογική αναμέτρηση να λύσει προβλήματα του λαού? Δηλαδή να φύγει η Νέα Δημοκρατία, για μια υποθετική περίπτωση που φεύγει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται ένα άλλο κόμμα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται το Κίνημα Αλλαγής που διεκδικεί και αυτό δάφνες κυβερνητικές κτλ. Όταν η στρατηγική είναι η ίδια με τις παραλλαγές της, είτε είναι ο φιλελεύθερη παραλλαγή, είτε σοσιαλδημοκρατική επιλογή κτλ. Δηλαδή όλοι συντείνουν στην άποψη ότι πρέπει να πάρουμε τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης με ρήτρες που πρέπει να προσανατολιστούν πράσινη οικονομία, πράσινες μπίζες δηλαδή, ψηφιακό μετασχηματισμό και ούτω καθεξής. Συμφωνούν για παράδειγμα στην επιλογή του αναπτυξιακού νόμου για τα 11 δισεκατομμύρια που πρέπει να δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα εσείς επιμένετε στο παλιό στο μότο που είχατε ότι 5 κόμματα ή 6 κόμματα, 2 οι πολιτικές. Ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Η πραγματικότητα είναι ότι ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές που έχουν αυτά τα 2-3 κόμματα, έτσι, η στρατηγική επιλογή είναι προδιαγεγραμμένη μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη λοιποσυμμαχία, ένα πραγματικά λάκκο λεόντων, με ρετσεβούτες και διρεκτίβες πολύ συγκεκριμένες που είναι σε βάρος του λαού και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε θα είναι ξανά της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μια συμμαχική κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, νεοφιλελεύθερων, ακροδεξιών, δεν ξέρω τι είδους σχήματα μπορούν να προκύψουν στην πορεία, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Άρα εδώ μιλάμε για μια ανατροπή αυτής της πολιτικής, βασικά ενίσχυση του ΚΚΕ και κοινοβουλευτική, να μπορούμε από καλύτερες θέσεις να παλεύουμε καθημερινά τις αγωνίες και τα προβλήματα του λαού για την επίλυσή τους, σε μια προοπτική φυσικά να αλλάξει ριζικά αυτό το κράτος. Και εμείς μιλάμε ανοιχτά για ένα άλλο κράτος, εργατικό, λαϊκό, όπου πραγματικά εκεί μπορεί να βρει τη λύτρωσή του εργαζόμενος. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.